Α, έχουμε και την κυρία Παπά, η οποία είναι δημοσιογράφος. Α, κύριε Παπαδάκη, Παπαδάκη, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Λοιπόν, είναι τραγικό το γεγονός αυτό, έτσι. Όχι απλά είναι τραγικό, είναι φρικιαστικό. Προκαλεί έντονο προβληματισμό σήμερα στην κοινωνία των Σερών, πως δύο ανήλικα κορίτσια, δύο έφηβες, ομολόγησαν μία τέτοια πράξη, ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Γιατί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός διευθυντής Σερών, ναι, επιβεβαίωσε, έτσι, αυτό που είχαμε μάθει από χθες το βράδυ, ότι δύο ανήλικες, οι οποίες κατάγονται από χωριά της περιοχής, η μία μάλιστα είναι από το ίδιο χωριό, θα πρέπει να πούμε, κύριε Αυτιά, ομολόγησαν πως χθες νωρίς το απόγευμα πήγαν στο σπίτι του συγκεκριμένου ηλικιωμένου, χτύπησαν την πόρτα του, έτσι, μπήκαν μέσα και, όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες από άτομα που τις είδαν να φεύγουν από το παράθυρο της οικίας του άτυφου ηλικιωμένου, τον κατάφεραν 15 μαχαιριές και δυστυχώς ο άτυχος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, απλά αυτό που έχει συγκλονίσει, που έχει προβληματίσει, που έχει ανησυχήσει όλη την κοινωνία και φαντάζομαι και όλη την Ελλάδα, κύριε Αυτιά, είναι το γεγονός ότι δύο ανήλικα, ακριβώς, δύο κορίτσια μόλις 15 και 16 χρονών κατηγορούνται αυτή τη στιγμή για ένα τέτοιο φρικτό έγκλημα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι γύρω στις 10 και 10. Με τα νεότερα στοιχεία. Να σας πω μόνο, κύριε Αυτιά, πως στις 12 το μεσημέρι ο ταξίαρχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών θα παραχωρήσει συνέντευξη. Βεβαίως. Πάνω αυτό. Εντάξει, θα μας τα είπε και τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Σε μια κοινωνία όπου η ανομία έχει γίνει καθεστώς και η βία σε δεύτερο επίπεδο αρχίζει και νομιμοποιείται. Έτσι, όπως το λέτε. Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, είστε στην Επιτροπή. Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει, εσείς θα μας το πείτε, ότι άλλοι παίρνανε μισθό κάθε μήνα, άλλοι πηγαίνανε και παίρνανε, κάναν τα ταξίδια τους, χρυσά ρολόγια λέει, χρυσά κομπολόγια, χρυσά σκουλαρίκια, χρυσές Λουί Βιτών, Λουί Μπουτών, πώς τα λένε κλπ. Κοσμήματα, τηλέφωνα, τηλέφωνα, μάλιστα λέει ζωή και τηλέφωνα. Και χρήμα στο χέρι. Το έχουμε και τηλέφωνα, το είχα κόψει αυτό. Και κινητά τηλέφωνα, για βάλτε το 729. Τα και οποία απενεργοποιούν το σύστημα ασφαλείας στη Βουλή. Για πες το που δεν, που. Απενεργοποιούν το σύστημα ασφαλείας στη Βουλή. Πιάνουν δηλαδή αυτό και μέσα στη Βουλή. Αν έπαιρνε δηλαδή ένα τηλέφωνο τότε μέσα στην Ολομέλεια και έβλεπε ποια τηλέφωνα χτυπάγανε μέσα στην Ολομέλεια. Εσύ και τα χαρπάρα πολλά. Κύριε Τζαβάρα, χτυπάγανε πολλά τότε. Για πάμε να δείτε, μέχρι και τηλέφωνα, προσέξτε, που απενεργοποιούσαν, μηδένιζαν το σύστημα της Βουλής. Μα αυτοί δεν μηδένιζαν το σύστημα της Βουλής. Εδώ μηδένιζαν όλο το πολιτικό σύστημα. Μηδένιζαν την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή του τόπου. Πάμε να δείτε, ελάτε. Γιώργο μου, γιατί που έχουμε αυτό το ωραίο δημόσιο βήμα εδώ, δεν ξεκινάμε αυτή την κουβέντα που θα λύσει το θέμα. Αντί να κυνηγάμε ψήλους στ' άκυρα, πρέπει να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση. Δεν το έκανε η προηγούμενη, δεν ήθελε. Ας το κάνει τωρινή. Θα πάμε στο δικαστήριο στη Γερμανία, που εκεί η δικαιοσύνη δεν κάνει 10 χρόνια, όπως το φράγκο δικάστηκε σε 1,5 χρόνο. Ναι. Θα ζητήσουμε από την Siemens την αστική αποζημίωση που δικαιούται το ελληνικό κράτος από τη στιγμή που η Siemens έχει παραδεχθεί και ότι έχει λαδώσει 100 εκατομμύρια σε Έλληνες, ναι, πολιτικούς. Αυτό θα πάει με επί πολλών εκατομμυρίων επιπλέον λόγω της ηθικής βλάσμης όπως στη χώρα. Σωστό. Με αντίτιμο, εάν δεν μας αποκαλύψει η Siemens σε ποιους πολιτικούς έδωσε αυτά τα 100 εκατομμύρια, να αποκλειστεί όχι από την Ελλάδα, αλλά από όλους τους πανευρωπαϊκούς διαπολιτισμούς. Άμα θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, ναι, άμα θέλει να το κάνει το ελληνικό σύστημα, να είστε σίγουροι εδώ, ότι η Siemens. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό που λέει ο Άδωνης. Η Siemens δεν θα κάνει να καταστραφεί για τον κάθε Χριστοφοράκο. Λοιπόν, αρκεί να το θέλουμε. Εδώ φαίνεται ότι δεν το θέλουμε. Θέλω να ασχολούμαστε με την ελληνική. Θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί. Κακώς μιλάμε για σκάνδαλο τη Siemens. Κύριε Τζαβάρα, κακώς μιλάμε για σκάνδαλο τη Siemens. Μιλάμε για σκάνδαλο εξαχρίωσης του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Το θέμα δεν είναι πού τα έδωσε η Siemens. Το θέμα είναι να βρούμε ποιοι πολιτικοί και κόμματα δεν τα είχαν πιάσει από τη Siemens. Αλλά αν μας πει ότι θα βγάλει η Siemens και πει στο δικαστήριο, εγώ κύριε λάδωσα αυτούς για να πάρω αυτές τις συμβάσεις, πώς θες τώρα εσύ ένα πολιτικό σύστημα να ξεγυμνωθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα δέχεται ότι όλα αυτά που ζούμε είναι ένα παραμύθι. Η Siemens είναι ένα οικουμενικό κομματικό σκάνδαλο το οποίο κανένα κόμμα και κανείς πολιτικός εγώ δεν έχω πάρει τη Siemens, αγαπητέ Αλέξη Σεβέλιο, δεν έχω πάρει ούτε εγώ το κόμμα μου, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με συγχωρείς, δεν είναι οικουμενικό.
Δεν τα πήραμε όλοι. Τότε δεν υπήρχατε απλά. Δεν τα πήραμε όλοι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ούτε φταίνε μόνιμο οι 300. Θα τα είχατε τσάρι και εσείς. Είδηση, κύριε Τζαβάρα. Θα μείνετε ή θα μείνετε. Αυτό το λες εσύ, το πιθανολογείς. Ένα λεπτό. Κύριε Τζαβάρα, έχουμε ζητήσει ως κόμμα συγκεκριμένα πράγματα. Και ακόμα δεν έχουν γίνει. Έχουμε ζητήσει να έρθει παραδείγματος χάρη ο κύριος Μητσοτάκης στην Επιτροπή. Γιατί το έχει απαγορεύσει. Ο οποίος έχει πει. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα. Καλέστε τον. Να τον καλέσετε λοιπόν να μιλήσει. Να μας πει τι έγινε λοιπόν το 93. Διότι ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να καλέσει τον θέλετε, κυρία Τζαβέλα. Να καλέσει τον θέλετε. Αλλά το ρώτησα, θέλετε. Αλλά ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα σα αφήσουμε να κουκουλώσει ο καθένα αυτά που δεν σα αρέσει. Η κυβέρνηση κουκουλώνει. Βγαίνει και λέει ο πρώην πρωθυπουργό Μητσοτάκη με ρίξανε λόγω τίμε. Πρέπει να αρχίσει την επιτροπή να μα πει τι εννοεί. Απλά πράγματα. Και πρέπει πρώτοι εσεί να το ζητήσετε. Όχι να περιμένετε από εμά. Εντάξει. Δεν παρακολουθείς, έχεις την ατυχία να μην είσαι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Μεγάλη Τζαβάρα, είναι πράγματι ατυχία και για την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί αν ήταν ο Άδωνης, πραγματικά θα είχαμε πάρα πολύ συνεργασία. Ποιος έσπασε ποτήρια. Λοιπόν, ο κ. Βαλιράκης που έσπασε φλιτζάνια και ποτήρια. Θα σπάσω κούπες. Που έσπασε κούπες λοιπόν την Πέμπτη. Για τα λόγια οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι άνθρωπος στενός συνεργάτης του κ. Παπανδρέου Παρασκευή απόγευμα είχε συνάντηση με όλα τα μέλη της Εξεταστικής του Πασόκ, εννοείται, ναι, και τράβηξε πολλά αυτιά. Λοιπόν, αγα, τράβηξε πολλά αυτιά. Και τους είπε τι? Τους είπε ότι ή θα πάει η Επιτροπή με σύμβαση-σύμβαση ανατομέα, ναι, πως ή... ΟΤΕ ναι, συμφοράει, αλλιώς κινδυνεύει να απαξιωθεί, διότι και η Νέα Δημοκρατία και το λαός έχουν προαναγγείλει αποχώρηση οριστική. Και βεβαίως το Πασόκ δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Αν δεν βγάλετε άκρη στο θέμα αυτό, θα σας πάρουν με τις πέτρες. Εμέσως το λέει. Πασόκ, ένα το Γιώργο, να καταλάβει ο κόσμος. Γιάννη, ναι. Με συγχωρείτε, δεν είναι σήμερα, αυτό. Γιάννη, σας απάντησε. Ένα δρόμο έχει η κυβέρνηση να τελειώνει το θέμα. Ποιο? Να καλέσει τον κύριο Ξινή και τον κύριο όποιο είναι ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας, ναι, και να τους πει, κύριοι, ή φέρνετε τα ονόματα αυτών που τα έχουν πιάσει στην Ελλάδα, ή μάλιστα, από εδώ και πέρα δεν έχετε δικαίωμα παρουσία σε κανένα διαδικασμό. Μα αυτό σας το λένε ως κόμμα. Ένα λεπτό και να μην το συγγνώμη. Αυτό σας το λένε ως κόμμα εδώ και δύο χρόνια. Έχει βγει ο Καρατζαφέρης στη Βουλή. Ένα λεπτό. Καραμαλής πρωθυπουργός και λέει για τον Δημητριάδη που δίνει τα ζώτα δώρα. Και δεν ασχολήθηκε ένας δημοκράτης. Έχει βγει ο Καρατζαφέρης δύο χρόνια και λέει πάμε στη Γερμανία να κάνουμε αγωγή. Να αναγκάσουμε τη Siemens να μας πει τα ονόματα. Τώρα το καταλάβατε. Έχει γίνει αγωγή. Μα τώρα το καταλάβατε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα λεπτό. Ναι, είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά αποτελέσματα. Εδώ είμαστε. Αύριο το πρωί στις 6 μαζί σας. Καλή σας μέρα. Μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας.